Κοντά μας ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε? Όλα καλά. Η αλλεργία λίγο μας μεταλλεπωρεί, είναι χρόνιο πρόβλημα, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Εσείς και πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα επίσης στον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, είναι κοντά μας, αντιπτέρεχος στην αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης. Θα τον δούμε λοιπόν αμέσως τώρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιατρίδη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο το πάνελ, καλημέρα στον κύριο Δεσποτόπουλο. Και είμαστε καλημέρα. Και στη ζωντανή σύνδεση με το Vilnius και τον καλό συνάδελφο, τον Ακριβώς. Δημήτρη Κρικέλα, ο οποίος είναι εκεί και θα από τον οποίο θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Δημήτρη. Εκεί που τρέχουν όλα. Όλα τα τελευταία λοιπόν στοιχεία και το κλίμα φυσικά το οποίο επικρατεί σήμερα στη Λιθουανία. Πόσες έμειναν, Δημήτρη. Έχουν μείνει 4,5 ώρες μέχρι το ραντεβού, νομίζω, έτσι. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από το Vilnius, όπου πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κρίσιμη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και μια συνάντηση από την οποία η κυβέρνηση ευελπιστεί να μπουν οι στόχοι, να μπουν οι βάσεις για την επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από εκεί και πέρα, όπως είπε χθες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η Αθήνα ευελπιστεί σε βήματα προόδου, τα οποία θα είναι προς όφελος και των δύο λαών. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, αυτό το οποίο θα ζητήσει είναι να ξεκινήσει να μπει ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα καταλήξει στη μία και μοναδική διαφορά την οποία έχει η Αθήνα με την Άγκυρα και δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Το λες πάρα πολύ ωραία. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία τοποθέτηση, γιατί υπήρχαν ανησυχίες εδώ στην Αθήνα, η αλήθεια είναι, και έβαλε μία γραμμή στην ερώτηση και τι θα συζητήσουμε με τους Τούρκους. Ο Μητσοτάκης έβαλε ένα θέμα. Λέει τι έχουμε να συζητήσουμε μαζί τους, οικονομικές ζώνες. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να καθίσουμε να μην διαιωνίζουμε, εν πάση περιπτώσει, τις διαφορές μας. Χθες είχαμε ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός και μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Προέδρου Biden προς τους Τούρκους, η οποία θα ήταν, θα έλεγε κανείς, καμπανάκι προς τον Ερντογάν. Μας ακούει ο Δημήτρης? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Να μας πεις λίγο για τα χθεσινά με τον Biden. Δηλαδή την τοποθέτησή του ότι πρέπει, να υπάρχουν βήματα προόδου, ναι μεν οι χώρες να πάρουν αυτά τα οποία θέλουν, αλλά πρέπει στο Αιγαίο να υπάρχει ηρεμία, λέει ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και το θέμα το οποίο εδώ συζητάτε. Δηλαδή το τι θα πράξει εν συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα κάνει η Ουάσιγκτον, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το θέμα, γιατί φαντάζομαι εκεί όλα καταλήγουν, δηλαδή στην προμήθεια της Άγκυρας των Αμερικανικών F-16 και στην αναβάθμιση των υπαρχόντων μαχητικών αεροσκαφών τα οποία διαθέτει η τουρκική πολεμική αεροπορία. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε, να τονίσουμε, έχει να κάνει ότι ναι μεν ο πρόεδρος Biden, ο Λευκός Οίκος, όπως φαίνεται είναι έτοιμος να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Ωστόσο εδώ υπάρχει και το Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπάρχει ο ίδιος ο Μπομ Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος χθες δήλωσε ότι οι όροι δεν αλλάζουν. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του Κογκρέσου έχει επισημάνει αρκετές φορές έχει να κάνει με τη χώρα μας, έχει να κάνει με την Ελλάδα, έτσι ώστε αν θέλεις να μην αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, κάτι το οποίο τουλάχιστον βλέπαμε εντόνως πριν τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα λοιπόν υπάρχει στάση στο Κογκρέσο. Αυτό όμως το οποίο διαμηνεί από την πλευρά της η Αθήνα είναι ότι πριν από 4 χρόνια, αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι πριν από 4 χρόνια η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα χωρίς όρους σε ό,τι αφορά τα F-35 και 4 χρόνια μετά η Τουρκία, τουλάχιστον και μέχρι αυτή την ώρα την οποία μιλάμε, είναι σε καθεστώς κυρώσεων και δεν μπορεί να αναβαθμίσει τα F-16 τα οποία διαθέτει ο στόλος της. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο, αν θέλεις, αυτή είναι η πρώτη και η κύρια η συνάντηση, δηλαδή του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ έχουμε πει και από χθες ότι οι διαφωνίες υπάρχουν, είναι γνωστές. Μένει να δούμε πώς θα χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη, ποια δηλαδή θα είναι τα βήματα τα οποία σιγά σιγά, αν θέλεις, θα οδηγήσω σε αυτό το οποίο επιθυμεί η Αθήνα και είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν ένας οδικός χάρτης θα μπορούσε να είναι καταρχήν τα λεγόμενα θέματα της θετικής ατζέντας, δηλαδή θέματα που αφορούν την ενέργεια, το εμπόριο, τον τουρισμό ή ακόμη και τις μεταφορές. Και από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε να κάνουμε το να ξεκινήσουν οι ερευνητικές επαφές. Να πω ότι εσύ βρισκόμαστε στον 65ο γύρο.
προφανώς να έχουμε την επανεκκίνηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτό είναι ένα θέμα, οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν στη συνάντηση που θα προηγηθεί αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν και θα είναι ανάμεσα στους υπουργούς άμυνας των δύο χωρών, ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και στον Γιασάρ Γκιλέρ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι χθες είχε ένα... Είχε ένα τέταρτο ο κύριο Δένδια με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο τη Συνόδου Κορυφή, όπω σύμφωνα με ανάδεση του Υπουργού Άμυνα, τον συνεχάριο Τούρκο Πρόεδρο για την επανεκλογή τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ αμέσω μετά τη σκητάλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περντογάν θα πάρουν οι επικεφαλεί τη διπλωματία, ο Γιώργο Γεραπετρίδη και ο Χακάν Φιντάν. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το αναλυτικό ρεπορτάζ. Κύριε Δεσποτόπουλε, ακούσατε τον συνάδελφο. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι η Αθήνα επιδιώκει το πρώτο βήμα στην επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η σημερινή ημέρα και φυσικά με αυτή τη συνάντηση των δύο πολιτικών ηγετών? Εδώ και 70 χρόνια είχαμε πάρα πολλές φορές εξάρσεις και δυσκολίες σχέσεις μας με την Τουρκία. Mm-hmm. Πολλές φορές με τραγικά για τον ελληνισμό αποτελέσματα, τα γεγονότα στην πόλη το 55, στην Κύπρο, ακόμα και στα Ήμια. Άρα λοιπόν, το να έχουμε μία περίοδο ηρεμίας, την οποία επιδιώκαμε πάρα πολύ καιρό και πιέζαμε την Τουρκία προς αυτή την κατάσταση, είναι κάτι θετικό. Όποτε, ξέρετε, έχουμε υπερπτήσεις, παραβιάσεις κτλ., συνήθως δυστυχώς χύνεται και ανθρώπινο αίμα. Και τι θα δώσουμε, αίμα Ελλήνων. Και τι θα δώσουμε για αυτή την ηρεμία? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε κάτι. Στη λογική ότι ξεκινάμε με τους γείτονές μας να συζητούμε. Δεν νομίζω ότι κανείς, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που είμαστε, έχουμε κάποια αισιοδοξία ότι το επόμενο διάστημα ξαφνικά η Τουρκία θα αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο ή θα αποσύρει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά τέλος πάντων έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που γυρίζουμε στην μη κανονικότητα του παρελθόντος. Δηλαδή στην Τουρκία να λέει αυτά που λέει. Εμείς βέβαια να έχουμε τις κόκκινες γραμμές μας, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε την ένταση που είχαμε όλο το προηγούμενο να διάστημα. Να ρωτήσω κάτι, μπορώ να ρωτήσω. Παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έλα, φοβία λίμωνο. Άκουσα τον κύριο Ερντογάν να λέει προς τον κύριο Μπάιντεν ότι εγώ έχω ανοιχτό ορίζοντα μπροστά μου, είμαι μετά από εκλογές, ενώ εσείς έχετε διάφορες αναμετρήσεις, και να του απαντά χαριτολογώντας και εκείνος προφανώς ο κύριος Μπάιντεν ότι ανυπομονώ να σας δω μέσα στην επόμενη πενταετία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Το γεγονός ότι είναι στην αφετηρία ενός νέου πολιτικού κύκλου ο κύριος Ερντογάν με όλα τα ζητήματα ανοιχτά στα της οικονομίας, πόσο διευκολύνει τα ήρεμα νερά τα οποία επιδιώκουμε εμείς πάντα η ελληνική πλευρά? Έχουμε δύο παράγοντες. Έχουμε το τι κάνουμε εμείς και το τι συμβαίνει διεθνώς με την Τουρκία. Όσο αφορά το τι συμβαίνει διεθνώς με την Τουρκία, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει μια ηρεμία με τη Δύση. Θέλει μια ηρεμία με τη Δύση ακριβώς λόγω των θεμάτων της οικονομίας. Θέλει θετικές αξιολογήσεις, για παράδειγμα, από τσίκους αξιολόγησης. Άρα, μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο δεν την βοηθά. Επίσης, δεν τη βοηθά μια σύγκρουση και με την Ελλάδα. Δεν έχει να κερδίσει κάτι η Τουρκία από τις συγκρούσεις. Όσο αφορά δε τις εκλογές, και η Ελλάδα έχει νοπή κυβέρνηση, με ορίζοντα μπροστά της. Επίσης, οδεύοντας μπρος στις αμερικανικές εκλογές, νομίζω ότι η στάση του οποιοδήποτε Αμερικανού Προέδρου, λόγω του Κογκρέσου αλλά κυρίως λόγω και του ελληνικού λόπου στις ΗΠΑ, θα είναι πιο προσεκτική έναντι της Ελλάδος. Άρα νομίζω ότι οι ΗΠΑ πηγαίνουν προς εκλογές, δεν είναι κάτι αρνητικό προς εμάς. Αντίθετα, εκτιμώ ότι λειτουργεί θετικά. Ξέρετε, νομίζω ότι η διαπραγμάτευση για τα F-16 και την Τουρκία και την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει τελειώσει. Έχουμε μπροστά μας δύο κοινοβούλια. Έχουμε την τουρκική εθνοσυνέλευση και έχουμε και το αμερικανικό κογκρέσο. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο κ. Μενέντες θα θέσει κάποιους όρους που δεν ξέρω κατά πόσον η Τουρκία είναι έτοιμη να τους δεχτεί. Διαφορετικούς εννοείται. Άρα υπάρχει ένα παζάρι, δηλαδή να δώσουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω το πω ο ίδιος ο κ. Μπάιντεν. Ότι αφού είπε ναι για την ένταξη. Το είπε ο Μπάιντεν, το είπε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ότι θα προχωρήσει. Ο εκπρόσωπος μάλλον του κ. Μπάιντεν. Εφόσον είπε ναι η Τουρκία. Δεν βλάπτει τα συμφέροντά μας το να τα δώσουμε. Τι σημαίνει? Είδα όμως και αυτό τον περίεργο τύπο, ο οποίος αν δεν τραγουδήσει στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Ο οποίος είπε. Το σκέφτομαι, έχω κάποιους προβληματισμούς, λέει ο Μενέντες, έχω μια εβδομάδα μπροστά μου να το σκεφτώ, αλλά θεωρώ ότι αν βρεθεί ένας τρόπος να διασφαλιστεί ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το πολεμικό υλικό για να διαταράξει τις ισορροπίες με τους γείτονές της,
τότε ναι. Μπορεί και... Έχει πολύ άν όμως αυτό. Πολύ άν. Αυτό για βεβαιωθήκατε. Ακούστε τα. Πώς μιλήσουμε, να μιλήσουμε... ότι δεν χρησιμοποιήσει τα F-16 να μιλήσουμε και να κάνει παραβιάσεις η Τουρκία. Αν η Τουρκία πάρει, θα πάρει κάποια στιγμή τα F-16. Mm-hmm. Και αν ξεκινήσει πάλι να κάνει παραβιάσεις, που κάποια στιγμή θα τις κάνει, κάνει 60 χρόνια. Δεν πρόκειται να σηκώθει κανένα αμερικανικό μαχητικό να αναχαιτήσει τα τουρκικά F-16. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι το κλειδί εδώ είναι ο χρόνος. Αν δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός σταδιακής παράδοσης των F-16, τα οποία τα πρώτα F-16 Τουρκία αύριο να συμφωνήσει, δεν πρόκειται να τα, να τα πάρει πριν το 27, 28. Σε τρία χρόνια, έτσι, το νωρίτερο. Την ίδια στιγμή εμείς θα μπαίνουμε στη λογική των F-35. Ήδη έχουμε μπει. Το Κογκρέσο ήδη έχει δώσει πράσινο φως για μας. Άρα εδώ λογική είναι να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα κρατήσει την Τουρκία μακριά από τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις και από την ένταση. Έχοντας σαν καρότο το παραλαμβάνω σταδιακά F-16, αναβαθμίζω τα παλιά μου F-16 σταδιακά. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει εκ των μυστικών, να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Μάλιστα. Δηλαδή να έχουμε εμείς, συγγνώμη, Ραφάλ και F-35 και η Τουρκία να έχει F-16. Και επιτρέψτε με ένα σύγχρονα, τελευταίο. Σύγχρονα, αλλά F-16. Ένα τελευταίο. Αν πριν 4-5 χρόνια θα σας έλεγα ότι η Τουρκία που είναι στη συμπαραγωγή των F-35, δεν τα αγόραζε απλά, τα συμπαρήγαγε. Μετά από 4 χρόνια θα παρακαλούσε για F-16. Και το Κογκρέσο θα έβαζε όρους να μην τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ελλάδας, αν με έλεγατε μάλλον τρελό. Ναι, θα λέγαμε ότι μια βοήθεια τη χρειαζόσασταν. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε σε αυτό. Τέραρχε, εσείς είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιφυλάξεις σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτή την περίοδο. Και είχατε ιδιαίτερες επιφυλάξεις για το περιεχόμενο ενός πιθανού διαλόγου με την Τουρκία σε περίπτωση που καθόμασταν σε ένα τραπέζι. Εξακολουθείτε να τις έχετε όπως εξελίσσονται τα πράγματα? Κοιτάξτε, μην περιμένουμε από μια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο των δύο ηγετών μέσα σε μισή ώρα, γιατί αυτό ελέγχθη. Η συνάντηση θα κρατήσει μισή ώρα, θα υπάρχει διερμηνία, άρα στην ουσία θα είναι 15 με 20 λεπτά. Περιμένουμε να λυθούν τα ελληνοτουρκικά? Όχι, θα είμαστε αφελείς. Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές. Απλώς θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει μια προαπεικόνηση των προθέσεων από πλευράς Ερντογάν, αν και κατά πόσο αυτά τα οποία λέει, το καλό κλίμα, ναι, να καθίσουμε να συζητήσουμε, είναι ειλικρινείς προθέσεις ή είναι προθέσεις μόνο για τη στιγμή προκειμένου να κερδίσει κάτι ο Ερντογάν. Θεωρώ ότι θα τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω διάλογο, και δεν σημαίνει διάλογος όταν κάθομαι να συζητήσω ότι θα υποχωρήσω. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, επειδή έχουμε πολλά χαρίσματα οι Έλληνες, αλλά έχουμε και ένα ελάττωμα, να είμαστε γκρινιάριδες και πάντοτε το ποτήρι να το βλέπουμε μισοάδιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Στις διεθνείς σχέσεις είναι τελείως διαφορετικά. Δεν υπάρχουν διαρκείς φιλίες, δεν υπάρχουν συνεχή διαρκείς συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο δεν μπορείς να το λύσεις, τότε πρέπει να το διαχειριστείς. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν πρόκειται ο Ερντογάν να συνενέσει πάνω σε αυτή την ατζέντα την οποία έχει βάλει. Δεν θα κάνει πίσω, αυτή είναι η πολιτική. Από εκεί και πέρα, και επειδή το πρόβλημα των λειτουργικών είναι δύσκολο να λυθεί, θα υπάρχουν πιέσεις όπως υπάρχουν πιέσεις από την Αμερική. Άρα εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε να το διαχειριστούμε. Το θέμα ποιο είναι τώρα το ζήτημα? Γιατί ελέγχθησαν πολλά με όλη αυτή την σκληρή διαπραγμάτευση των Ανατολίτικο Παζάρι σχετικά με τα F-16. Το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο δρόμος είναι δύσκολος και βεβαίως είναι μακρύς. Θα δούμε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα πόσους μήνες θα κρατήσει. Και από την άλλη, χθες ο Μενέντες είπε δύο βασικά πράγματα. Θέλει διαβεβαιώσεις από τον Biden ότι θα εξασφαλιστεί η ενίσχυση της ασφάλειας της Ελλάδος ώστε να έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα, και το δεύτερο που έβαλε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο μέτρο, κάποιος όρος ώστε η Τουρκία να σταματήσει άπαξ και διαπαντός την επιθετικότητα αυτός εναντίον της Ελλάδος. Αυτός ο μηχανισμός τον οποίο ζήτησε. Πάντως όλο αυτό... Άρα λοιπόν, μοιάζει... αυτό το οποίο, επιτρέψτε μου τελειώνοντας να εξάγουμε, είναι το εξής. Θα τα πάρει η Τουρκία με αυτούς τους όρους ή δεν θα τα πάρει? Θα καθίσει μέχρι τέλους και θα επιμένει ο Biden παρακάμπτοντας τους όρους αυτούς να τα δώσει? Και τι θα σημαίνει αν τα πάρει, ας υποθέσουμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η Τουρκία τα F-16?
Θεωρώ σε πρώτη φάση πιθανώς να υπάρξει μια σαλαμοποίηση της όλης συμφωνίας. Να πάρει πρώτα το ΚΙΤ των 79 για την αναβάθμιση και στη συνέχεια, ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η Τουρκία, να πάρει τα 40. Ας υποθέσουμε ότι τα παίρνει. Η έγκριση για να αρχίσει η αναβάθμιση θέλει 8, 10 ή και 12 μήνες. Άρα μιλάμε για το αμέσα του 2024. Για να γίνει η αναβάθμιση ή η αγορά θέλει τουλάχιστον μία πενταετία. Άρα μιλάμε για το 2029. Ναι. Σε αυτό το διάστημα η Ελλάδα θα έχει τελειώσει τους εξοπλισμούς, θα έχει τα 83 F-16 Viper και άλλα 38 τα οποία θα αναβαθμιστούν σε Viper. Επομένως 121 αεροσκάφη. Θα έχει 24 Rafale που δεν έχει η Τουρκία. Θα έχει Meteor που δεν έχει η Τουρκία. Θα έχει εξωσέκια Scal που δεν έχει η Τουρκία. Και θα αρχίσει να παίρνει τα F-35 μαζί με τις Μπελαρά οι οποίες θα ολοκληρωθούν. Άρα λοιπόν θα έχει η Ελλάδα πάντα το ποιοτικό πλεονέκτημα και θα είναι ένα βήμα μπροστά. Επομένως θεωρώ και πιστεύω ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να είμαστε τόσο γκρινιάριδες, να μην παραθέτουμε συνεχώς συναντήσεις τι κάνει του Τουρκία και γιατί το κάνει όχι. Εμείς θα πρέπει να αναδείξουμε περισσότερα το νεύρα στον Τούρκο πρόεδρο. Λέω, μήπως αυτό το οποίο μας το περιγράψατε έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο και το καταλάβαμε, μήπως αυτό όμως προκαλέσει, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε γκρινιάριδες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι απρόβλεπτος και ο Τούρκος πρόεδρος. Αυτό προκαλέσει περισσότερο εκνευρισμό Τουρκία. Για τα νεύρα υπάρχει λύση. Υπάρχουν. Κοιτάξτε, πάντοτε. Ήδη, κάποια γιατροί, πολλά πράγματα. Κυρία Λιβαθινού, πάντοτε λέμε αν θα υπάρξει εκνευρισμό στον Ερντογάν κλπ. Όχι. Ναι, να μην το κοιτάμε έτσι αν θα υπάρξει εκνευρισμό ή όχι. Μα, η Ελλάδα έχει μάθει, ένα τρόπο να υποστηρίξει τα εθνικά της συμφέροντα. Στηρίζοντας τα εθνικά της συμφέροντα, πρέπει να αγνοεί το τι θα κάνει η Τουρκία ή αν θα εκνευρίζει ή αν θα τη χαροποιήσει. Μάλιστα. Μοιάζει λίγο με προφητεία του Αγίου Παϊσίου μέρα που είναι αυτό. Θα παίρνει τα F-16 και θα είναι σαν να μην τα έχει πάρει. Δηλαδή θα είναι με τέτοιο τρόπο η διαδικασία, η οποία ουσιαστικά θα είναι μισή νίκη για τον Ερντογάν, κύριε Δεσπότοπουλε. Νομίζω ότι το γνωρίζει αυτό ο Ερντογάν. Πήγε με πολύ χαμηλά τον πήχη στο Βίλνιους. Και όταν κατάλαβε ότι το F-16 έχει κουράσει μάλλον την τουρκική κοινωνία, έβαλε και ένα κερασάκι για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας για να χρυσώσει το χάπι. Δεν τα πήγε καλά η Τουρκία γενικώς. Η προηγούμενη πολιτική του Ερντογάν για να κερδίσει τις εκλογές τον έφερε σε πάρα πολλά διέξοδα. Δείτε στη Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν συμμετέχει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο ούτε σε διάλογο, ούτε για ένα διεθνές ενεργειακό project. Έχει γίνει το φόρουμ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου. Συζητάμε με τους Ιταλούς, οι οποίοι θέλουν κάποια άλλα πράγματα, αλλά συζητάμε μαζί τους. Η Τουρκία είναι απούσα. Και είναι απούσα διότι ξεκίνησε αυτή την επιθετική πολιτική μετά την Αραβική Άνοιξη. Να εγκαταστήσει δικά της καθεστώτα σε όλη τη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο. Τελικά έμεινε με μισή Λιβύη. Ανάγκασε και τους Αιγύπτιους, τους ευχαριστούμε πολύ τους Τούρκους γι' αυτό, και υπογράψαν επιτέλους μνημόνιο ΑΟΣ μαζί μας, έστω μερικής οριοθέτησης. Που τα συζητούσαμε Καντάφη και δεν είχαμε καταλήξει. Και τώρα τρέχουν να υπουλώσουν τις πληγές. Δεν είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, δεν τα πήγε καλά και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κ. Ερντογάν αντικατέστησε και τον κ. Τσαβούσογλου. Δεν ήτανε, βρέθηκαν σε διέξοδα. Ήταν εξωτερική πολιτική Τσαβούσογλου αυτή, κύριε Δεσπότοπουλε. Όχι, όχι, Ερντογάν ήταν. Αλλά έπρεπε να δείξει ότι κάποιον θυσιάζει για να σηματοδοτήσει την αλλαγή. Άλλαξε και την επικεφαλή τη κεντρική τράπεζα και δείχνει τέλος πάντων σηματοδοτεί το επιστρέφω στη Δύση. Μάλιστα. Κύριε Ατριδή, χθες ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Έντι Ράμα, που εκεί του έκανε αναφορά και στην κράτηση του Φρέντι Μπελέρη. Μάλιστα, ο ίδιος λοιπόν το χαρακτήρισε θέμα κράτους δικαίου. Να μας πει ο Δημήτρης γι' αυτό καταρχήν. Για τη συνάντηση αυτή. Δημήτρη, βοήθησέ μας λίγο καταρχήν. Φαίνεται ότι εκεί ο Μητσοτάκης έχει βάλει τις γραμμές του. Και διαβάζω σήμερα τώρα σε δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο ότι θεωρείται θέμα χρόνου πια να επέλθει, πώς να το πω έτσι, πώς το περιγράφουν, ως θεραπεία στο θέμα του Μπελέρη. Ναι, εντάξει, εγώ θα κάνω μικρό καλάθι στο τι αναφέρει ο αλβανικός τύπος. Αυτό το οποίο σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι χθες την πρώτη συνάντηση που είχε ο Έντι Ράμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο πάντα την κρίση η οποία είναι υπαρκτή ανάμεσα στην Αθήνα και στα Τύρανα με αφορμή την προφυλάκηση του εκλεγμένου δημάρχου Χυμάρας, του Φρέντι Μπελέρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση μάλιστα έθεσε το ζήτημα στον πρόεδρο της Αλβανίας, του ζήτησε αυτό να επιληθεί άμεσα, καθώς όπως είπε, τίθεται πλέον ζήτημα του κράτους δικαίου στην Αλβανία. Εδώ πέρα, επί της ουσίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φωτογράφησε, αν θέλει, έδειξε
την πορεία της γειτονικής χώρας προς την Ευρώπη για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Κύριε Ατρίδη, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Κοιτάξτε, το έθεσε το θέμα. Υπάρχουν πιέσεις στον κύριο Ράμα και επειδή η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει μέσα από την Ελλάδα, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα συμμορφωθεί και πρέπει να συμμορφωθεί για να σταματήσει αυτή του είδους την πολιτική που είναι η εξόντωση της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Μάλιστα. Κύριε Δεσποτόπουλε. Η Χιμάρα αυτή τη στιγμή, αυτά που γίνεται στη Χιμάρα από άποψη οικονομικών συμφερόντων, είναι τόσο ισχυρά που οι φράχτες που πέφτουν στη Μύκονο θα μας φέρουν παιδική χαρά. Εκεί υπήρχε μία έκταση δασική, η οποία αποχαρακτηρίστηκε. Έχουν γίνει μεγάλες τουριστικές μονάδες. Και την πήραν αυτή την έκταση και ποιοι την καταλέγονται. Υπάρχουν αναφορές και δημοσιεύματα ότι ένα από τα μεγάλα εκεί project ανήκει στον σύζυγο της Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας και ένα άλλο στον αδερφό του κυρίου Ράμα. Άρα ήταν απολύτως αναγκαίο για τους ηθήνοντες στην αλβανική κυβέρνηση να ελέγξει εκεί την κατάσταση. Θα πρέπει όμως να αποφασίσει η γειτονική μας χώρα εάν θα είναι με το δίκαιο, άρα με την ευρωπαϊκή προοπτική, ή αν θα είναι με μια λογική βαλκανική της δεκαετίας του 80. Αλλά είναι τα οικονομικά συμφέροντα που οδήγησαν εκεί, νομίζω, την κατάσταση αυτή, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι το θέμα αυτό όντως, αν ακολουθήσουμε και τα σημερινά και τα χθεσινά δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, ότι θα θεραπευτεί και πάρα πολύ γρήγορα. Έπρεπε να είχε επιληθεί ήδη. Κακώς. Είναι σε εξέλιξη και μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την, με βάση την έκθεση 2022 για την Αλβανία, όπου χθες εκεί ο κύριος Νίκος Παπανδρέου ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Μπελέρη. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη έντονη για την Αλβανία αυτή τη στιγμή. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η δημαρχία του, ας πούμε, έτσι, είναι σε ένα ερωτηματικό. Έχει παραχωρηθεί βάση της αλβανικής νομοθεσίας, έχει ορίσει δήμαρχο ή τέλος πάντων δημαρχεύοντα το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας, άρα ελεγχόμενο από το κόμμα του κυρίου Ράμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Πάρα πολύ όλους, αναμονή λοιπόν και της συνάντησης σήμερα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εκεί θα είναι, κύριε Σεγγέρη, τουλάχιστον 24 ώρες. Συγγνώμη, κύριε Ατρίδη. Λέω, οι πληροφορίες λένε ότι τουρκικές εταιρείες σε συνεννόηση Ράμα Ερντογάν θέλουν να αναλάβουν την αναβάθμιση ή ανακαίνιση, αν θέλετε, της περιοχής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και τον Δημήτρη Κρικέλα, φυσικά. Το Action 24 είναι στο Βίλνιους, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη και θα σας ενημερώνει. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά, κύριε Δεσποτόπουλε, και εσάς. Να είστε καλά.